να διατηρήσουμε το εθνικό δίκτυο καθαρό. Ήδη έχουμε την αλατιέρα, έχει προσπαθήσει 2-3 φορές πάνω κάτω μέχρι το κόμβο εκεί της αρχαίας Νεμέας επάνω από το εθνικό δίκτυο. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει εξαιρετικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά ζητήσαμε οι μετακινήσεις να είναι περιορισμένες ή οι μετακινήσεις οι οποίες χρειάζονται. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους Δήμους και του Άρους και του Ναυπλίου, τους Δημάρχους και του Κρανιδίου και της Επιδαύρου, διότι από το πρωί είναι μαζί μας σε όλες τις προσπάθειες οι οποίες επιχειρούνται. Είμαστε από τις 5.30 ώρα το πρωί, κρατήσαμε ανοιχτό το δίκτυο από το Κρανίδι μέχρι το Λιγουριό. Είχαμε προβλήματα στις πρωινές ώρες με μεγάλη χιονόπτωση και βεβαίως αυτό οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, διότι έχουν συνεισφέρει στην απόλυτη προσπάθεια. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και την αστυνομία, διότι και αυτή από το πρωί άοκνα με τον αστυνομικό διευθυντή μιλάγαμε από τις 6 ώρα το πρωί, ήταν εκεί στην περιοχή των διδήμων, έφτασε μέχρι τα δίδυμα. Προσπαθούμε με κάθε θυσία να κρατήσουμε το δίκτυο ανοιχτό σε μια... Άρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν έχουμε κλειστό κάποιο χωριό εδώ? Όχι για την ώρα, όχι. Τώρα μίλησα και με αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει εργασίες έργου στο Γυμνό, στο Καπαρέλι κτλ. Προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι προβλέψεις τι λένε? Συν Θεό, Κρήτον το Σιγάν. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε ανοιχτό το δίκτυο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ευχαριστούμε και εσάς, γιατί είσαστε παρόντες σε όλο τον αγώνα που γίνεται, παιδιά. Περιμένουμε, ναι. Σωστά.